Μια καταγγελία την οποία ζητά να διερευνηθεί έφερε στο φως της δημοσιότητας το αναπληρωματικό αιρετό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου εκ μέρους της Αγωνιστικής Εισπύρωσης Υγειονομικών Γιώργος Πρέτζας σχετικά με τον διαγωνισμό για την ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας σε ιδιωτική εταιρεία. Ο κύριος Πρέτζας κατέθεσε τα σχετικά στοιχεία στη διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου, ωστόσο δεν έχει λάβει απάντηση όπως σημειώνει, ούτε και από τον εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο, δηλαδή τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων. Το θέμα πάντως αναμένεται να επανέλθει σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να έχει γίνει γνωστό πότε αυτή θα πραγματοποιηθεί. Ως αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατέθεσα κάποια στοιχεία στο Διοικητικό Συμβούλιο για να μπορέσουν να τα πάρουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να ερευνήσουν κατά βούληση ο Σώμα πιθανές νομικές και ηθικές πλευρές του ζητήματος. Δηλαδή μέλος της Επιτροπής του Διαγωνισμού, πρώτος βαθμός συγγενής μέλος της Επιτροπής του Διαγωνισμού, είχε διαταλέσει στο παρελθόν για 2 μήνες το 2021 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εταιρείας που συμμετέχει στο διαγωνισμό, εκλεγμένος από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η εταιρεία αυτή βρίσκεται στο νοσοκομείο πάρα πολλά χρόνια. Προκρίνεται και σε αυτό το διαγωνισμό. Συμμετείχε και στον προηγούμενο διαγωνισμό που βγήκε άκυρο το 2021. Έχει μπει στο νοσοκομείο από το 2021 μήνα-μήνα συμβάσεις για να αντικαταστήσει ανεμβολίες στους καθαριστές και για τις ανάγκες του COVID. Και είναι μια σκιά την οποία ζητήσαμε να διερευνηθεί σε κάθε πτυχή. Την ίδια μέρα, βέβαια, συνεδρίασε και ο Σύλλογος Εργαζομένων και αποφάσισε ότι ανάλογα με την πορεία της συζήτησης στο Διοικητικό Συμβούλιο θα αναλάβουμε αυτοτελέσως εκπρόσωποι των εργαζομένων να κάνουμε τις διερευνήσεις νομικές, κλείνοντας μάλιστα και ραντεβού την ίδια μέρα με νομικό σύμβουλο της αρεσκίας του Προέδρου του Συλλόγου, του κ. Φλούδα. Μια εβδομάδα μετά δεν έχουμε καμία απάντηση. Άτυπα ενημερωθήκαμε από άλλα μέλη του ΔΟΣΟΥ ότι το θέμα δεν μπήκε στη συζήτηση, έμεινε στο πλαίσιο της απλής ενημέρωσης. Ο κ. Φλούδας που συμμετείχε στην συζήτηση έχει εξαφανιστεί εδώ και μια εβδομάδα. Έγραψε στα παλιά του τα υποδήματα της αποφάσης του Συλλόγου. Και επειδή περιμένουμε ευνηδιαστικά να ξανάρθει ο διαγωνισμός, η πίεση από το Υπουργείο είναι πάρα πολύ μεγάλη, θέλουμε να επισημάνουμε ότι υπάρχουν επιπλέον λόγοι ότι αυτό που έχει απορριφθεί ήδη στη συνείδηση της κοινωνίας και των πολίτων του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι πρέπει να συνεχίσει να απορριφθεί εντελώς. Και σε ένα μακάβριο ιστερογράφο θα θέλαμε να αφηθούμε τα σερμά μας συλληπιτήρια, στέλνοντας τον αποθανόντα συνάδελφο Σοχ, ο οποίος έχασε τη μάχη από τον καρκίνο, και θα θυμίσουμε σε όλους εκείνους που κακόβουλα πολεμούσαν τους ΣΟΚ λέγοντας ότι έχουν πολλές μέρες αναρωτικής άδειας, ότι ο 1,5 χρόνος αναρωτικές άδειες που ελάμβανε για τις χημειοθεραπείες του τελείωσε οριστικά και μετάκλητα. Και δεν μπορεί να χρησιμοποιεί πλέον θείον ως άλλοθη. Και το λέμε και το επισημαίνουμε, γιατί αν ο συγκεκριμένος συνάδελφος είχε μπει ο εργολάβος το 2021, στο μεγάλο έργο δεν είχε βγει άκυρος ο διαγωνισμός, είμαστε βέβαιοι ότι θα είχε απολυθεί. Γιατί το 2022, σε αντίστοιχη περίπτωση, είναι αρή. Εργολαβική που δούλευε στην εταιρεία καθαριότητας, όταν ζήτησε άδεια για να κάνει χειρουργείο καρκίνου, αυτό που τους απάντησαν είναι απολύες. Και ένας άλλος συνάδελφος εργολαβικός πήγε να υπερασπιστεί, του είπαν απολύσει και εσύ. Και χρειάστηκε η παρέμβαση τότε της Αγωνιστικής Εισπύρωσης και προσωπικά εμού και στη διοίκηση του νοσοκομείου και στην εταιρεία, ώστε να μην λάβει θέμα το δημοσιότητα το όλο θέμα, και έτσι το πήραν πίσω. Αυτά τα πεδία σχέσεων και υπαλλήλων του νοσοκομείου με εταιρείες. Φοβούμαστε ότι θα διευρυνθούν πάρα πολύ με τον νέο νόμο για την έξοδο των γιατρών του ΕΣΥ με ιδιωτικό ιατρείο να δουλεύουν σε φαρμακευτικές εταιρείες, ιδιωτικές εταιρείες και οποιοδήποτε σχετίζεται με το νοσοκομείο. Είναι σκοπός στρατηγικός κυβέρνησης τα περί μηχανισμών ελέγχου. Είναι πραγματικά παραμύθια, γιατί βλέπουμε ότι και στην απογευματινά χειρουργία, πρώτον, δεν είναι περιστατή από τη λίστα. Ο καθένας μπορεί να πάει και πληρώνοντας, χωρίς να υπάρχει καν στη λίστα, να μπορέσει να πάει να χειρουργηθεί. Και επιπλέον έχουμε το περίεργο φαινόμενο την ίδια στιγμή που μειώνονται στα μισοχειρουργικές έδρες των απογευματινών χειρουργείων, σε πολλά νοσοκομεία να έχουμε διατήρηση του ίδιου αριθμού απογευματινών χειρουργείων και σε πολλά να ζητιέται και αύξηση από διευθυντές. Δηλαδή, ο λόγος για τον οποίο μειώνονται τα απογευματινά χειρουργεία, τα πρωινά χειρουργεία στο ίμιση για να πάρει άδεια στο προσωπικό, για τα απογευματινά χειρουργεία κάποιοι θεωρούν ότι δεν πρέπει να ισχύσει. Και δεν βλέπουμε και ιδιαίτερη ζέση, το επισημαίνουμε και θα επανέλθουμε και με στοιχεία. Αλλά το νοσοκομείο και το δημόσιο σύστημα υγείας δημιουργείται το έδαφος για κάθε είδους σχέση η οποία βλάπτει αυτή την ηθική που θα έπρεπε να έχει ένας δημόσιος φορέας.